την αποχώρηση της Ασημίνας και της Κατερίνας, Δαλάκα. Ναι, παιδιά, πολύ με στεναχώρησε πραγματικά. Αλήθεια, με στεναχώρησε πάρα πολύ. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του Μπάρτζη, δεν θα τις έδινα. Πατούσα εκεί στον πύργο του Άιφελ, πήγαινα βόλτες και μου λέγανε Ρουφιανίξ, ο Πελίξ, ξέρεις. Από ό,τι ξέρω, ειδόζησα κιόλας ότι και ο Μπάρτζη δεν ήταν και το καλύτερο παιδί στο 21. Πραγματικά δεν θα τους έδινα. Όπως δεν τους έδωσα και ποτέ. Ξέρατε, δηλαδή σε τέτοιο δίλημα να δεις κάτι παράνομο και να μην μιλήσει. Όλοι ξέρουν τι γίνεται εκεί πέρα σε μια κλειστή κοινωνία. Τώρα με στη ζούγκλα, δηλαδή καταλαβαίνεις γιατί φεύγει άλλες τόσες ώρες έξω εκεί στο τέτοιο. Όλα τα ξέρεις. Πάντως η Κατερίνα δεν την υποστήριξε παρότι ήταν μαζί στο γεγονός. Για εκεί τώρα τι να πεις, τι να πούνε εκεί πέρα, αφού ήταν τα κορίτσια τους ήταν ταμπλάσια εκεί πέρα, ζαλιστήκανε. Σου είδες τα λεγόμενα του Χρήστου Δάντη και αυτό που είπε για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Α, ωραίο, ναι, πώς το κάνουν. Εγώ αν έβρισκα κινητό ή αν μπορούσα να κλέψω κινητό και να μιλήσω θα το έκανα. Δικαιολογώ απόλυτα την Δαλάκα και την Ασημίνα. Με όλα αυτά που γίνανε, με καλύβα, με κάει και ο άλλος έρχεται ξύλα στην καλύβα. Ο ωραίος πυροσβέστης, αυτό δεν είναι τέλειος. Αυτό πρέπει να του κάνουμε Νόμπελ να του δώσουμε. Το αυτό. Όλα αυτά που γίνανε, πόσο, πήγε 60, 70, 45, 50. 25. Πόσο. 25. Αλήθεια, με τόσο, αλήθεια, ρε. Εντάξει. Το είπε όμως, Μπέτη, αφήστε ένα μήνυμα γιατί απουσιάζω. Κατάλαβες, αφού απουσιάζει το Survivor, ήθελα να αφήσω μήνυμα τα παιδιά. Να σου πω κάτι, τις δικαιολόγησε παρόλα αυτά. Είπε και εγώ θα το έκανα στη θέση τους. Ναι, αλλά. Αν είναι να πάει ο Τριαντάφυλλο Survivor φέτος και μπει μέσα και πρώτη εβδομάδα πάρει κινητό και φύγει, θα ουρλιάξω. Δηλαδή πραγματικά, αφού κάνανε το ραντεβού και τους είπανε, αν σας πιάσουμε κινητό, είστε σύμφωνοι να φύγετε. Ναι, πας και παίρνεις κινητό, μωρέ. Ποια παιδιά, ποια οικογένεια, ποια τίποτα, αφού το έχετε συμφωνήσει. Και θα κατηγορήσουμε τώρα τον Μπάρτζη που το. Και να πει ότι έχουν περάσει και 3-4 μήνες και δεν αντέξει, έχει σαλτάρει. Ακριβώς. Δεν πάει άλλο. Ναι, δεν αντέχω. Και άλλο τώρα λέει θα το έκανα κι εγώ. Μην το κάνει, βρε. Δεν θα σου έρθει εκεί κανένα νταμπλά και θα ζαλιστεί. Πάντως, ρε παιδάκι μου, να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η συμφωνία, σου λέει χαζό είμαι εγώ. Θα τι βγάλω. Γιατί είναι δύο δυνατές παίκτες. Θα πάω να τι πιάσω με το κινητό και θα τι δώσω. Μα η προειδοποίηση ήρθε τρεις εβδομάδες πριν στα γραφεία της Ατζούν. Ναι, παιδί μου, αλλά σου λέει θα το χρησιμοποιήσω. Ας πούμε θα πάω να τι βγάλω. Εγώ νόμιζα ότι δεν θα το έκανα. Δεν θα τι έδινα. Αν ήμουν μέσα, ξέρουμε τι γίνεται. Αυτό είπε. Δεν θα τι έδινε. Λέμε τώρα απλά ότι είναι ένα λόγο. Να σα θυμίσω εγώ, δεν το έκανε ώρα παιχνιδιού, αλλά στον τελικό έδωσε την ελευθερία για τον παπά. Οπότε και να, εγώ έτσι απλά το αφήνω εδώ, το σημειώνω γιατί δεν ξεχνάω εγώ, είμαι Καμίλα. Στον τελικό του Survivor, ο Τριαντάφυλλος, κάτι ρωτήθηκε, δεν θυμάμαι αν ρωτήθηκε πώς ήρθε η... Με το αν έχει γίνει σεξ στον Άγιο Δομήνικο. Και έδωσε αν έχει γίνει κάτι σεξ, κάτι δεν ξέρω. Κάτι ερωτικό, κάτι ερωτικό, να πει απερίπτυξη. Λοιπόν, και τους έδωσε κανονικά δημόσια στον τελικό, στην γιορτή, την ελευθερία και τον παπά. Μα ξέρεις να κάνεις καλή τηλεόραση. Να, ο τρελαίος στη στιγμή. Να σου πω, έχει τρέλα με τα νούμερα. Στην HB να το στείλουμε, στην Ήλισσα. Όχι, να σου πω κάτι, σου λέει ρε παιδάκι μου ότι εγώ, άμα μετρέμε με νούμερα, γιατί έτσι είναι, δηλαδή, τι τηλεθέαση κάνεις. Εγώ είμαι αυτός. Να, δεν φοβάται, πες πως μπαίνει ας πούμε και δεν κάνει 50-60, δεν το φοβάται αυτό. Τριαντάφυλλε, τι έχεις να πεις τώρα στην κεντρική τώρα, πού σου λέει τώρα αυτό. Είναι ικανό να βρει κινητό μες στη ζούγκλα μόνο και μόνο για να δει τα νούμερα. Τι κάνω. Δεν πήρε ρε τηλέφωνο, αλήθεια, τα νούμερα κοίταζα. Κορυφαίο αυτό, να βρει κινητό για να ψάχνει τα νούμερα. Στεναχωρήθηκε λίγο που έκανε 40-50. Και να ψάχνει το τέταρτο, πού ήμουν, σε ποιο τέταρτο. Σε ποιο τέταρτο μίλησα εγώ.